Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Γήθιο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, επιτακτική είναι η ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και στη Λακωνία, όπως κατεγράφει στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποίησαν και στη συγκεκριμένη περιοχή ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργο Καβαθά, πραγματοποιώντας παραγωγικές συζητήσεις με εκπροσώπους φορέων και επαγγελματιών. Η περιοδία μας ξεκίνησε από την Εύβοια, από τη Χαλκίδα, πήγαμε στις Αχαρνές, μετά πήγαμε στον Πύργο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα και τώρα είμαστε στο Γήθιο. Με την περιοδία αυτή θέλουμε να δείξουμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στέκεται δίπλα στους πυρόπληκτους. Είχαμε την ευκαιρία να μεταφέρουμε στον Πρωθυπουργό τα θέματα που υπάρχουν στους πυρόπληκτες περιοχές και αυτό που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχουν τα χρήματα που δίνει σήμερα η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά χρειάζεται να υπάρξουν και μέτρα τα οποία πιθανά να είναι μέσης ή μακράς πνοής, γιατί πολλοί από αυτούς που καταστράφηκαν θέλουν χρόνο για να αποκατασταθούν οι επιχειρήσεις τους. Και μιλάω όχι μόνο για επιχειρήσεις βιοτεχνικές ή εμπορικά μαγαζιά, αλλά και για τους παραγωγούς, για αυτούς που έχουν τα δέντρα που κάηκαν στις ελιές, που κάηκαν δέντρα τα οποία παράγουν προϊόντα μπορούν να τους δώσουν τις οικονομίες που χρειάζονται για να επιβιώσουν και από αυτά δεν πρόκειται πριν από 5 με 7 χρόνια να καταφέρουν να έχουν εισόδημα. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει την ευαισθησία, καταθέτει το ποσό των 100.000 ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές, όχι γιατί πιστεύει ότι θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θέλει να δημιουργήσει σε όλη την κοινωνία την αλληλεγγύη που χρειάζεται και την ευαισθησία απέναντι στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όχι μόνο να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά σύντομα να υπάρχει και προστασία από τις βροχές που περιμένουμε, να υπάρχουν όλα τα αντιπλημμυρικά έργα και βέβαια να κάνουμε κάθε αγώνα ώστε όλοι αυτοί να παραμείνουν στη θέση τους. Αυτό άλλωστε είναι το αίτημα τόσο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Λακωνίας όσο και του Αντιπεριφερειάρχη της περιοχής. Πιστεύω ότι αυτοί που επλήγησαν από τις πυρκαγιές είναι καθαρά οι αγρότες μας και από εκεί και πέρα αυτή η απώλεια εισοδήματος που έχουν αντανακλά και στην επιχειρηματικότητα. Πιστεύω η ίδια η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω στους αγρότες και να τους ανταμείψει σε σχέση με αυτά που απώλησαν. Παρότι οι επιχειρήσεις που επλήγησαν άμεσα από την πυρκαγιά δεν είναι πολλές, θα πρέπει ουσιαστικά να ενσκύψουμε στις επιχειρήσεις που εμέσως επλήγησαν από την πυρκαγιά. Και αυτές δυστυχώς είναι πάρα πολλές. Μπορεί να καταστράφηκαν οι ελιές, μπορεί να καταστράφηκε πάρα πολλές ελιές. Η πρώτη αποτίμηση μιλάει για 600 με 700 χιλιάδες ρίζες ελιές καμένες, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Καταστράφηκαν τα βοσκοτόπια, 100.000 στρέμματα ήταν η πυρκαγιά, εκ των οποίων περίπου τα 60-65.000 στρέμματα αφορούσαν γη χορτολιβαδική, βοσκοτόπια. Υπάρχουν όμως μεγάλες ζημιές και στην επιχειρηματικότητα, γιατί τα αλλιοτρίβια φέτος δεν θα δουλέψουν, έχοντας το 70-80% της παραγωγής καταστραφεί. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν το μέλι ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα τους θα έχουν πρόβλημα στις προμήθειές τους. Τα τυροκομιά θα αντιμετωπίσουν επίσης προβλήματα και η επιχειρηματικότητα που είχε να σηκώσει το βάρος των μνημονίων, το βάρος του COVID, και ήταν αυτή που επλήγησε περισσότερο, έχει τώρα να αντιμετωπίσει και τις καταστροφικές πυρκαγιές.